συγχαρητήριά μας φυσικά και πιστεύω να έχουμε και συνέχεια και σε επόμενη συνάντησή μας. Εκπρόσωποι των θεσμικών οργάνων της πολιτείας, κυρία Κλονάρη. Κυρίες και κύριοι, αγαπητά μου παιδιά, καλημέρα σας. Σήμερα είναι η μέρα χαράς για μας τους ανθρώπους του Ναυτικού Μουσείου Καβάλας. Γιατί πέρα από τις συναντήσεις μας με τα εκπαιδευτικά προγράμματα που πραγματοποιούνται σε αυτόν εδώ τον χώρο, για σας, τους μαθητές της πόλης μας, μας δίνεται η ευκαιρία να σας βραβεύσουμε και όλα για την προσπάθεια που καταβάλλετε να διαγωνιστείτε και να συναγωνιστείτε μεταξύ σας στον τομέα της καλλιτεχνικής φωτογραφίας, προκειμένου να προβάλλετε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τη θάλασσα, με την οποία η χώρα μας είναι άρρηκτα δεμένη αιώνες τώρα. Μετά τη μεγάλη επιτυχία πέρσι του πρώτου πανελλήνιου διαγωνισμού φωτογραφίας σε συνεργασία με την Ελληνική Φωτογραφική Εταιρεία, αποφασίσαμε εμείς οι άνθρωποι του Μουσείου να προχωρήσουμε στην προκήρυξη αυτού του πρώτου πανκαβαλιώτικου μαθητικού διαγωνισμού φωτογραφίας, δίνοντας σε εσάς την ευκαιρία να ανοίξετε τα φτερά σας, να αναπτύξετε το αίσθημα της ευγενούς άμυλας και να αγγίξετε τις έννοιες της φαντασίας, της σύνθεσης, του κοντράστ, των χρωμάτων και άλλων εννοιών που έχουν σχέση με τη φωτογραφία. Άλλωστε, ας μην ξεχνάμε τον Αριστοτέλη που τόνιζε «Όπου άμυλα, εντάφθα και νίκη εστίν». Νομίζω ότι οι μαθητές μας τα πήγαν πολύ καλά. Άλλωστε, κάποιοι εμπειρογνώμονες, είναι και εδώ ο πρόεδρος της Κριτικής Επιτροπής, ποιος θα μας τα πει και αυτός, είναι εδώ κοντά μας σήμερα και μπορούν να σας το διαβεβαιώσουν. Αυτό βέβαια φαίνεται και από τη συμμετοχή που είχαμε, αφού συνολικά κρίθηκαν περισσότερα από 80 έργα. Το βασικό θέμα για μας είναι ότι έγινε μία αρχή. Οι μαθητές ήρθαν πιο κοντά μεταξύ τους και έζησαν πιστεύουμε τη θάλασσα ως στοιχείο αναπόστατο του ανθρώπου. Εμείς τους ευχαριστούμε πολύ για το χρόνο που διέθεσαν και τους συγχαίρουμε όλους για το υπέροχο νοητό ταξίδι που έκαναν. Σε αυτόν τον αγώνα που έδωσαν δεν υπάρχουν ηττημένοι, Χριστό, εσένα τα λέω. Όλοι τους θεωρούνται στη συνείδησή μας νικητές. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.